Μέχρι τώρα μιλήσαμε για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και για την πολιτική σκληρής δραχμής που οδήγησε σε μια ισοτιμία που δεν βόλευε την ελληνική οικονομία. Σήμερα θα δούμε έναν άλλον δρόμο και κατά πόσο ήταν εφικτός και τι αποτελέσματα θα είχε. Το 1953 ο Υπουργό Συντονισμού Πύρο Μαρκεζίνη θα προχωρήσει σε μια κίνηση διχοτόμηση του νομίσματο. Η δραχμή θα υποτιμηθεί κατά 50% και έτσι η Ελλάδα θα απολαύσει μια περίοδο 20 20ετής σταθερότητας και ταχείας εκβιομηχάνησης. Αυτό το οποίο θα κάνουμε ουσιαστικά είναι να συγκρίνουμε την πολιτική Μαρκεζίνη με την πολιτική σκληρή δραχμή που υιοθετήθηκε πριν από την είσοδο στην Ευρωζώνη, ώστε να δούμε αν θα είχαμε άλλα αποτελέσματα με μια εντελώ διαφορετική ισοτιμία ευρωδραχμής. Το 2002 αλλάζουμε νόμισμα με ισοτιμία 1 προς 340, το οποίο σημαίνει ότι ένα προϊόν το οποίο πριν κόστιζε 340 δραχμές, πλέον κοστίζει 1 ευρώ. Αν όμως υιοθετούσαμε την πολιτική Μαρκεζίνη και κάναμε μία διχοτόμηση του νομίσματος πριν από την είσοδό μας στο ευρώ, τότε αυτομάτως αντί για 1 προς 3,40 η ισοτιμία θα ήταν 1 προς 680, το οποίο με τη σειρά του σημαίνει ότι το ίδιο προϊόν το οποίο πριν κόστιζε 340 δραχμές πλέον δεν θα κοστίζει 1 ευρώ, αλλά 50 cent. Δηλαδή το ίδιο προϊόν θα είναι πολύ πιο ελκυστικό στις ξένες αγορές, απλά και μόνο επειδή άλλαξε η ισοτιμία. Και έτσι προκύπτει η απορία. Αυτό το τόσο απλό δεν πέρασε από το μυαλό των κυβερνώντων την περίοδο πριν την είσοδο στην Ευρωζώνη. Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή, γιατί το νόμισμα έχει δύο όψεις, μια και ό,τι ισχύει για τα προϊόντα, ισχύει και για του μισθού. Ένα ο οποίο το 2002 έπαιρνε μισθό 170.000 δραχμές, αυτό μετατρέπονταν σε 500 ευρώ. Όμω με ισοτιμία 1 προ 680, ο ίδιο μισθό θα ήταν όχι 500, αλλά 250 ευρώ, δηλαδή ο μισό. Επομένω, η διχοτόμηση του νομίσματο από τη μία θα ωφελούσε την ανταγωνιστικότητα τη οικονομία, αλλά από την άλλη θα οδηγούσε στη μεγαλύτερη λιτότητα την περίοδο τη μεταπολίτευση, δεδομένου ότι τα εισαγόμενα προϊόντα θα είχαν ίδια αξία είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη. Όλα αυτά αναμφίβολα τα γνωρίζανε στην κυβέρνηση πριν πάρουν τι αποφάσει του. Πάντω η ιστορία έδειξε ότι όταν αποφασίσαμε να αλλάξουμε νόμισμα, η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει τα στραβά μάτια όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και έδωσε όλο το βάρο στην αγοραστική δύναμη των πολιτών. Και βέβαια μην γελιόμαστε. Εποχέ όπου υπάρχει ατελείωτη ευημερία και τίποτα δεν δείχνει ότι υπάρχει κίνδυνο στο άμεσο μέλλον, οι οικονομικέ αποφάσει δεν θα μπορούσαν παρά να είναι υπέρ τη ευημερία των πολιτών. Στο κάτω-κάτω και η διχοτόμηση του νομίσματος δεν είναι χωρίς κόστος. Σήμερα ξέρουμε τι συνέβη την 20η αιτία μετά το 1953, αλλά τότε ο κόσμος ήξερε ότι εν μία νυχτή έχανε τα μισά του χρήματα. Όσοι κατηγορείτε σήμερα το ευρώ για τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, πολύ απλά εστιάζεται στο δέντρο. Και αυτό γιατί δεν φταίει στην πραγματικότητα το ίδιο το νόμισμα, αλλά η όροι με τις οποίες το το ευρώ σαν νόμισμα ήταν μια ευκαιρία να λύσουμε προβλήματα τα οποία μα ταλαιπωρούσαν για δεκαετίε. Ήταν μια ευκαιρία να λύσουμε το πρόβλημα τη ανταγωνιστικότητα, ήταν ευκαιρία να λύσουμε το πρόβλημα του πληθωρισμού και ήταν μια ευκαιρία να λύσουμε το πρόβλημα του δημόσιου χρέου δεδομένου ότι με την είσοδο στην ευρωζώνη τα επιτόκια μηδενίζονταν. Ενώ λοιπόν η ευκαιρία μα δόθηκε, εμεί την κλωτσίσαμε και για το γεγονό αυτό φέρουμε ακέραιη την ευθύνη. Πάντως μεταξύ μας όλα αυτά έγιναν έως και το 2002 και μεταξύ του 2002 και του 2009 μεσολαβούν 7 γεμάτα χρόνια. Όσοι έχετε απορία τι έγινε στο μεσοδιάστημα, μείνετε στις θέσεις σας γιατί στο επόμενο βίντεο θα δούμε την τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος να αποφύγει το παγόβουνο.